καμία κρυφή ατζέντα από κανένα κόμμα. Το τι θα γίνει και με τη φορολογία και με μια σειρά άλλα ζητήματα μπορεί κανείς να τα αναζητήσει, να τα ψάξει και θα τα βρει αν διαβάσει την νεαρινή, τα απορίσματα, την νεαρινή έκθεση της Κομισιόν. Και το λέμε γιατί εκεί και όσον αφορά τους μισθούς προβλέπεται το πάγωμα ουσιαστικά των τριετιών, αφού η πρόβλεψη για την ανεργία είναι ότι δεν θα πέσει κάτω από το 10%. Ναι. Και που όταν τέλος πάντων το 2027 προβλέπεται ότι μπορεί να πέσει κάτω από το 10%, δεν θα ισχύει αναδρομικά. Άρα από το 2029 και μετά. Δεσμεύσεις που δεν επιτρέπουν στα κόμματα να βεβαίως κάνουν αυτό που λένε. Άρα λέω γι' αυτό για τα μισθολογικά. Ναι. Και βέβαια για το φορολογικό, που προβλέπεται εισαγωγή προκαταβολής φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, διεύρυνση φορολογικής βάσης και αυτό που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι προβλέπεται αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με στόχο να γίνει το φορολογικό σύστημα πιο φιλικό στις επενδύσεις. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν το μεγάλο ζήτημα, γιατί κοιτάξτε τώρα να δείτε, σε μια δηλητηριώδη λέμε εμείς πολιτική και φορολογική πολιτική που θα προσφερθεί στο λαό. Το να συζητάμε για το μείγμα, για τα γραμμάρια της αντιλαϊκότητας είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να απασχολεί τόσο πολύ το λαό μας. Αυτές είναι οι διαφορές γιατί των τριών κομμάτων. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως και το λέμε γιατί μπορεί να συζητάνε και να τσακώνονται μεταξύ τους για το αν θα μειωθεί ο ένας ή ο άλλος φορολογικός συντελεστής. Αυτό όμως που κανένας δεν θίγει είναι ότι το 95% των φορολογικών εσόδων προκύπτουν από τα λαϊκά στρώματα. Όταν, γιατί κανείς μπορεί να πει πόσες είναι αυτές οι επιχειρήσεις, είναι λογικό. Όταν όμως οι 150 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο έχουν κέρδη ως η μισθοδοσία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Άρα μιλάμε για μια τεράστια μεγάλη ψαλίδα που αναδεικνύει αυτό που εμείς λέμε την ταξικότητα αυτής της πολιτικής αυτών των κομμάτων, ότι δηλαδή το σύνολο της πολιτικής τους, η οικονομική τους πολιτική και όχι μόνο η κοινωνική, στα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, υπάρχει για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων, των μεγαλοεπιχειρηματιών, των μονοπωλιακών ομίλων, των εφοπλιστών που έχουν μια σειρά φοροαπαλλαγές, όπως και άλλες βέβαια μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα εκεί βρίσκεται κατά τη γνώμη μας η ουσία. Και το λέμε αυτό γιατί ξέρετε μερικές μέρες πριν τις εκλογές μπορούν να λέγονται πολλά πράγματα. Ακούσαμε και πριν τις εκλογές διάφορα, για να ξαναζεσταίνονται αυτά πάτες, για να γίνεται ένας τσακωμός, για να εμφανίζεται καμιά φορά και ότι υπάρχουν και ορισμένες μικροδιαφορές. Όμως, σε τροπολογίες που έφερε το ΚΚΕ στην προηγούμενη Βουλή, και δεν εννοούμε αυτή της μιας μέρας, εννοούμε την κανονική την προηγούμενη. Ναι, ναι. Όπως για παράδειγμα, την κατάργηση των έμεσων φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Δεν στηρίχτηκε από κανέναν. Όπως για παράδειγμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια. Που ξέρετε εδώ, ας λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι θέλει, το καλοκαίρι στην Ευρωβουλή ψήφισε τη μονιμοποίηση αυτού του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια. Άρα λοιπόν, και για αυτά τα ζητήματα φυσικά της οικονομίας, γιατί η τσέπη των εργαζομένων θα αδειάζει ακόμα περισσότερο, γιατί αμέσως μετά τις εκλογές θα κλιμακώσει η αντιλαϊκή πολιτική, λέμε λοιπόν ότι και αυτό πρέπει να γίνει ένα κριτήριο ψήφου. Πολύ περισσότερος κόσμος να κάνει το βήμα να στηρίξει σε αυτή τη μάχη το ΚΚΕ και αν θέλετε να σας πω σήμερα είναι μία μέρα, ας την πούμε παραγωγική, που δείχνει με ποιο τρόπο μπορεί να ασκηθεί μαχητική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Μιλάμε για την απεργία στη Δραπετσόνα. Μιλάμε για την απεργία στη Δραπετσόνα, στο Πέραμα που, κατόρθωσε να επιβάλλει ως υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασίας αυτή που καμία κυβέρνηση, ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα χρόνια κάναν υποχρεωτική. Σήμερα αυτό το επιβάλλαν οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους. Μάλιστα. Μιλάω για τους 10 πληστηριασμούς που αποτράπηκαν μετά από κινητοποίηση πάλι εργαζομένων σωματείων. Σήμερα έγινε αυτό. Βεβαίως. Και αυτό δείχνει το δρόμο τι θα πει όταν ο λαός το αποφασίσει λοιπόν να διεκδικήσει και να παλέψει. Την Ισπανία, λέω, που έγινε ακριβώς αυτό, δηλαδή μπήκε πλαφόν στις τιμές. Όχι μόνο δεν είχε αποτέλεσμα, αλλά στην πραγματικότητα το κράτος μετά επιδότησε για να δώσει το υπόλοιπο στις επιχειρήσεις. Γιατί και φυσικά την δεν θα μπορούσαν να χάσουν οι επιχειρήσεις. Και αντίστοιχα το κόστος αυτό μετά μεταφέρθηκε αντίστοιχα στις πλάτες των εργαζομένων. Λέει κάτι. Άρα δεν είναι το ζήτημα λοιπόν από ποια τσέπη θα τα πάρει. Από ποια τσέπη θα τα πάρει. Και το ένα και η μία λύση και η
άλλη λύση, αν δεν αποφασιστεί ότι εδώ πρέπει να πληγούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, αν δηλαδή η απάντηση στο ερώτημα ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων ή οι ανάγκες των εργαζομένων, αν αυτό το ερώτημα δεν απαντηθεί υπέρ των αναγκών των εργαζομένων, όλα τα άλλα είναι μήμετρα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα μας δίνουν κάτι και στη μία τσέπη, θα μας τα παίρνουν από την άλλη. Πώς δικαιολογείται τότε ότι στις λαϊκές συνοικίες, όπως είναι το Περιστέρι, όπως είναι το Πέραμα, όπως είναι η Τραπετσόνα, η Νέα Δημοκρατία πήρε τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει ιστορικά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ερώτησή σας. Λέτε, γιατί δεν περνάει στον κόσμο η πρόταση? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ερώτησή σας. Και να σας πω, εμείς έχουμε απάντηση. Και αν θέλετε, πάλι το παράδειγμα της Ισπανίας είναι σε αυτή την περίπτωση διδακτικό. Δηλαδή τι δείχνει? Ότι δεν είναι ζήτημα μιας επικοινωνιακής πολιτικής, όπως λέει και ερμηνεύει τώρα τα ποσοστά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι κατά τη γνώμη μας η ουσία αυτής της τροφής? Είναι ότι όταν όλα τα κόμματα έχουν πείσει το λαϊκό κόσμο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, ότι εδώ πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα στο μικρότερο κακό κάθε φορά, τότε ναι, θα πηγαίνει από τον έναν στον άλλο. Θεωρείτε ότι θα μεταφέρεται το μικρότερο κακό αυτή τη στιγμή για τους εργαζόμενους? Θεωρούμε ότι ένας κόσμος έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ νιώθοντας προδομένος, γιατί είχε εμπιστευτεί, είχε ελπίσει αυτή την πρώτη φορά αριστερά, που δεν την είδε μια τέτοια διακυβέρνηση. Και από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, ναι, ένα τμήμα του στράφηκε ως το μικρότερο κακό στη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι εμείς θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μικρότερο κακό. Άλλωστε, εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του μικρότερου κακού. Εμείς λέμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει εναλλακτική, γιατί υπάρχει ΚΚΕ και είναι πολύ ελπιδοφόρο μέσα στον αρνητικό συσχετισμό το γεγονός ότι αυξήθηκε, είχε αυτή τη σημαντική δηλαδή αύξηση σε ψήφους και ποσοστά στις εκλογές 21 Μαΐου. Εμείς λέμε ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν αποτελούν, ας το πούμε έτσι, συνεταιράκια. Συνεταιράκια, ναι, στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή που τελικά οδήγησε στη μείωση των συντάξεων περίπου 30-40%. Εξανέμισαν την προβλεπόμενη δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Νομιμοποίησαν κλοπίδες εκατομμυρίων από τα αποθεματικά. Και το λέμε αυτό γιατί εδώ έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά με τον νόμο Κατρούγκαλο. Η Νέα Δημοκρατία που υπόσχονταν ότι θα τον καταργήσει, αλλά τις βασικές του διατάξεις τις συνέχισε. Και να σας πω, εδώ έχουμε και ορισμένες πολύ κοινικές δηλώσεις. Θυμάμαι μία δήλωση του κύριου Χατζηδάκη στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, όταν συζητούνταν τότε, αν θυμάστε, στην περίοδο των κινητοποιήσεων στη Γαλλία, αν και στην Ελλάδα θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης, ο οποίος είχε πει, άκουσον, ότι προς το παρόν, λέει, δεν συζητάμε την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 72, προς το παρόν, γιατί λέει, μεσολάβησε η περίοδος της πανδημίας και είχαμε παραπάνω από το προβλεπόμενο θανάτους και άρα αυτή τη στιγμή τα ταμεία μας δεν κινδυνεύουν. Αυτό είναι μια πολύ κοινική δήλωση, αλλά να σας πω, σε τελική ανάλυση φανερώνει τον τρόπο που σκέφτονται την υπόθεση της κοινωνικής ασφάλισης, που όλες οι κυβερνήσεις ουσιαστικά αφαιρούν αυτό που λέμε το κοινωνικό της χαρακτήρα και χτίζουν η μία μετά την άλλη στην κατεύθυνση αυτό που λέμε να καταργηθεί τέλος πάντων ο κοινωνικός της χαρακτήρας. Εμείς θα διαφωνήσουμε ότι οι συνταξιούχοι δεν αγωνίζονται. Έχουμε δει πολύ μαζικές κινητοποιήσεις των συνταξιούχων όλα τα τελευταία χρόνια. Φυσικά δεν έχουν το. Και λόγω φυσικών δυνάμεων. Και καλά, δεν έχουν. Δρόμο, κυρία Πλατανιά. Φυσικά και καλά. Να μην του δένε το όμως τα βγαίνουν στον δρόμο. Φυσικά καλά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν του έδινε έξω το μαξί μου. Εγώ του έδινα. Φυσικά καλά κάνω. Στείλατε τα μάτια του γύρω έξω το μαξί μου. Αλλά. Μ' αρέσει που τώρα ευαισθητοποιήθηκαν για του συνταξιούχου και καλά κάνουν. Του δέρνατε έξω το μαξί μου. Μα ευαισθητοποιήθηκαν Φύστε να μιλήσει, είναι κύριε Ρωμανέ. Λέω λοιπόν ότι κινητοποιούνται και αυτό που απαιτούσαν οι συνταξιούχοι όταν κινητοποιούνταν στις πολύ μεγάλες κινητοποίησεις που κάνουν όλα τα τελευταία χρόνια είναι να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι.
Ζητάνε ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Αυτό είναι αυτό που υιοθετεί το ΚΚΕ. Και το λέμε γιατί και πέντε ψίχουλα, ξέρετε, σε συνθήκες πολύ μεγάλης ακρίβειας πληθωρισμού, που εξανομίζεται οτιδήποτε δίνεται, στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα. Να ολοκληρώσω. Για ποσά, ναι. Μήπως έχετε στο μυαλό σας κάποιο ποσό που θεωρείτε ότι είναι το μίνιμουμ για ένα συνταξιούχο, για να μπορεί να στοιχειοδός να επιβιώσει? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με 300 και με 400 ευρώ και κάθε βράδυ μας τηλεφωνούν και ντρεπόμαστε κι εμείς που τους ακούμε, για να είμαι ειλικρινής. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε καταρχήν ότι αυτό πρέπει να είναι συνάρτηση και του βασικού μισθού. Ναι, σωστό. Και λογικό. Εντάξει. Λοιπόν, από αυτή τη σκοπιά λοιπόν, λέω, γιατί και μια μεγάλη συζήτηση έγινε και για τον, και για το βασικό μισθό. Ας πούμε, ναι. Έχετε κάποια πρόταση, θέλω να ρωτήσω από αυτό. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση και για το βασικό μισθό που να συνδέεται και η σύνταξη μαζί του. Βέβαια. Αυτό λογικό. Ναι. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στα 850 και με τις άμεσες τριετίες που τώρα πρέπει τώρα να ξεπαγώσουν και όχι να περιμένουμε. Ναι. Λοιπόν, πρέπει αντίστοιχα να διαμορφωθούν με βάση αυτό λοιπόν και οι συντάξεις. Φυσικά και έχουμε προτάσεις που αποτελούν όμως πραγματικές όμως αυξήσεις. Και το λέμε γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όταν η διαπάλη γίνεται γύρω από το ζήτημα της κοστολόγησης. Και αποδεχόμαστε αυτό ότι δηλαδή πρέπει. Συγγνώμη, σα συγγνώμη, σα λέω 880 βασικό μισθό. Είναι πιο ψηλά από αυτό που προτείνει το ΚΚΕ. Ναι, ξαναλέω λοιπόν, με άμεσο ξεπάγωμα των τριετιών, σήμερα, αν ξεπαγώσουν οι τριετίες, αυτό αμέσως πάει σε πολύ μεγαλύτερο ποσό. Φτάνει τα 950 άμεσα. Λοιπόν, θέλω όμως να επιστρέψω σε αυτό που ξεκίνησα να πω, δηλαδή το ζήτημα των κοστολογημένων προγραμμάτων. Ξέρετε, μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που υποστηρίζεται φυσικά από όλα τα κόμματα, που λέει αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και πρωτογενή πλεονάσματα, που είναι η πολιτική στην οποία περνάμε, γιατί έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο και τα σημάδια δηλαδή μιας μεγάλης, πιο βαθιάς ακόμα κρίσης. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όταν μιλάμε για κοστολογημένα προγράμματα, πρέπει να υπάρχει παραδοχή. Και από αυτή τη σκοπιά πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση από τον λαϊκό κόσμο ότι εδώ μιλάμε για παραπάνω περικοπές, για πολύ μεγαλύτερη επίθεση στο επόμενο διάστημα. Και από αυτή τη σκοπιά λοιπόν θέλω, λέω γιατί δεν συζητήσαμε και πιο αναλυτικά και για την εκτίμηση του αποτελέσματος, θέλουμε όμως να αξιοποιήσουμε αυτό το χρόνο που έχουμε για να κάνουμε ένα κάλεσμα σε κόσμο που προβληματίστηκε, που σκέφτηκε να ψηφίσει το ΚΚΕ, σε αυτούς που το ψήφισαν, κάναν το βήμα ακόμα και για πρώτη φορά και που ξέρετε εμείς το συναντάμε, νιώθουν πολύ μεγάλη ικανοποίηση. 120.000 ήταν αυτοί, δεν είναι? Νιώθουν πολύ μεγάλη ικανοποίηση που κάναν αυτό το βήμα. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να το ξανακάνουν, να μην χαθεί ούτε μία ψήφος που έπεσε στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Και ακόμη περισσότεροι να φτάσουν, γιατί πραγματικά θα έχουμε μπροστά μας πιο δύσκολα πράγματα. Όμως δεν χρειάζεται ούτε φόβος, ούτε απογοήτευση, γιατί υπάρχει και μια προσπάθεια εδώ να καλλιεργηθεί ένα κλίμα ότι όλα είναι μαύρα, ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα έχουμε της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουμε. Εμείς λέμε λοιπόν ότι με ισχυρό ΚΚΕ και οργανωμένο και αποφασισμένο το λαό, καμία κυβέρνηση δεν είναι παντοδύναμη. Καμία.